Καλησπέρα φίλοι μας. Λοιπόν, έχουμε σήμερα εδώ τον Νίκο Ελευθεριού, που είναι προπονητής εθνικής ομάδας τοξοβολίας και είναι πολύ καλός φίλος. Και θέλω να του κάνω μερικές ερωτήσεις. Καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, θα ήθελα καταρχάς να μου πεις αυτά που με ενδιαφέρουν και εμένα να σε ρωτήσω. Θυμάσαι, έκανα δύο μαθήματα μαζί σου. Το κοινό μου εδώ έχει δει τα βιντεάκια και είμαι πολύ περήφανη για εκείνα τα δύο μαθήματα και θα ήθελα να συνεχίσω. Καταρχάς, μου είχε κάνει εντύπωση ότι σε αυτή την ηλικία μπορεί κάποιος να ξεκινήσει τοξοβολία, έτσι δεν είναι? Είναι από τα αθλήματα που δεν σου βάζουν όριο? Σε όλες τις ηλικίες μπορεί να ξεκινήσει κανείς. Καταρχάς, να κάνει οτιδήποτε του επιτρέπει το σώμα να κάνει. Δεν μπορεί να ξεκινήσει κανείς να κάνει ενόργανη γυμναστική, να κάνει τρεις τούμπες, ας πούμε, και να είναι 70 χρονών, βέβαια. Αλλά τοξοβολία, όσο σε κρατάνε τα πόδια σου και όσο είσαι όρθιος, σχετικό και αυτό, και μπορεί να μην είσαι και όρθιος, έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις. Είναι ένα υπέροχο χόμπι και είναι μια κατάσταση που σε χαλαρώνει, σε ηρεμεί και πραγματικά σε γεμίζει. Θεωρώ ότι η τοξοβολία μπορεί να την ξεκινήσει, όχι θεωρώ, είναι σίγουρο ότι η τοξοβολία μπορεί να την ξεκινήσει σε οποιαδήποτε ηλικία μπορεί κανείς. Και όχι μόνο για χόμπι, δηλαδή μπορεί να λάβει μέρος και σε αγώνες κανονικά, έτσι, να βάλει στόχο. Καταρχάς, μια και είπες για αγώνες και είπες για εθνική ομάδα πριν, είμαι πολλές φορές προπονητής εθνικής ομάδας, 3-4 φορές. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι, γιατί μας ακούνε κιόλας διάφοροι. Όμως ο τίτλος του προπονητή εθνικής ομάδας δεν τελειώνει ποτέ και ήμουνα και πολλά χρόνια πρωταθλητής Ελλάδας, μια και λέμε κάποιο ιστορικό. Ξαναπέζουμε την τελευταία σου ερώτηση. Αν σε αυτή την ηλικία μπορούμε να στοχεύσουμε και για αγώνες, όχι μόνο και για αγώνες, χόμπι. Ναι. Σε πρωταθλητικό επίπεδο κανείς θέλει να έχει μεγάλες απαιτήσεις. Κατά συνέπεια, σε πρωταθλητικό επίπεδο μπορεί να το κάνει κανείς όταν είναι 18, 20, 30, 35 χρονών το πολύ. Μετά αρχίζει να μειώνονται οι φυσικές ικανότητες του ανθρώπου και δεν έχει τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί νεότερους οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ υψηλή προπόνηση πια. Ωστόσο, μπορεί να μείνει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Στο πρόσφατα, πριν από περίπου 15 χρόνια, και είναι πρόσφατο αυτό, στην Εθνική Ομάδα Αμερικής υπήρχε μια κυρία η οποία ήταν 65 χρονών. Βέβαια δεν ξεκίνησε στα 60 της η κοπέλα, απλώς παρέμεινε σε αυτήν την ηλικία. Και εδώ στην Ελλάδα έχουμε μια κυρία η οποία είναι, ας πούμε, σε αυτήν την ηλικία, η οποία κατά καιρούς είναι εθνική ομάδα και είναι πάρα πολύ καλή. Όμως το να ανταγωνιστείς σε παγκόσμιο επίπεδο δεν μπορεί αυτή η ηλικία, γιατί πια ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Όμως μπορείς να κάνεις πολύ σοβαρό αθλητισμό στο επίπεδο που είναι ο μέσος όρος της χώρας. Μπορείς να κάνεις και σε εισαγωγικά πρωταθλητισμό τοπικό μέχρι εκεί. Ωραία. Και είπες πριν λοιπόν ότι σε χαλαρώνει η τοξοβολία. Και θυμάμαι όταν πρωτοξεκίνησα, όταν πρωτοδοκίμασα, ήταν σαν να ήμουν λίγο αλλού. Σαν λες και έκανα μία ώρα διαλογισμό χωρίς να έχω κάνει διαλογισμό. Λες και ανέβαινε συνειδητότητά μου. Θα ήθελα να μας πεις γι' αυτό λίγο. Ισχύει αυτό που λες και ισχύει και είναι και ένα από τα πλεονεκτήματα της τοξοβολίας. Είναι ένας από τους λόγους που μπορεί να το κάνει κανείς. Καταρχάς, η τοξοβολία είναι γραμμένη στο DNA μας. Την κάνει ο άνθρωπος 30.000 χρόνια. Λένε 40, μπορεί να πέσουμε 10.000 χρόνια έξω, αλλά αυτές είναι οι δυνατότητές μας. Είναι γραμμένο στο DNA μας. Όπως είναι γραμμένο το περπάτημα ή το τρέξιμο. Κανείς δεν σε πάει σε προπονητή ενός έτους ή δύο για να μάθεις να περπατάς, να τρέχεις. Και το τόξο, χωρίς να σου δείξει κανείς τίποτα, πιάνεις το τόξο, πιάνεις τη χορδή, τα ανοίγεις, μπαμ, το ρίχνεις. Προς τα εκεί πάει το βέλος. Όλος ο κόσμος το κάνει. Και το άγγιγμα του τόξου, μου αρέσει αυτή η έκφραση γιατί τη χρησιμοποιώ, είναι αυτό το οποίο σου θυμίζει. Ο συγχωρεμένος ο Παπαθανασίου ήταν λάτρης της τοξοβολίας και είναι δικά του λόγια αυτά, ότι το άγγιγμα του τόξου σου θυμίζει αυτό το οποίο είναι γραμμένο στο DNA σου. Και γι' αυτό είναι όμορφο και με το που το πιάνεις και ρίχνεις χάνεσαι.
και σου αρέσει πολύ. Πέραν αυτού όμως, όταν αρχίζεις και κάνεις τοξοβολία, η τοξοβολία είναι τέχνη. Και καθώς και είναι επικοινωνία με το σώμα σου και τις λειτουργίες σου. Προσπαθώ να το, πώς, ναι. να το σκεφτώ για να το πω όσο γίνεται πιο απλά. Γι' αυτό κάνω κάποια κενά. Γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι πρώτη φορά ακούνε για τοξοβολία. Σίγουρα, είναι. Ναι. Ωραία. Η τοξοβολία είναι τέχνη. Που σημαίνει ότι έχω έναν έλεγχο του σώματός μου καταρχάς. Και του μυαλού μου και της ψυχής μου αργότερα, αλλά του σώματός μου καταρχάς. Που σημαίνει πρέπει να καταλάβω, να αρχίζω να επικοινωνώ με τον καρπό μου μπροστά, με τον αγώνα, με τον ώμο, με τον άλλο ώμο, με τον άλλο καρπό, με τον άλλο αγώνα. Οπότε έχω στο μυαλό μου να φύγει οτιδήποτε άλλο υπάρχει, έτσι κι αλλιώς είναι πολλά, και να επικοινωνήσω με το συγκεκριμένο κομμάτι του σώματός μου και με το ένα και με το άλλο και με το άλλο και κάθε στιγμή με το επόμενο, το επόμενο. Αυτό που κάνει αυτό το πράγμα, μετά από λίγο πραγματικά φεύγουν τα πάντα που κουβαλάω στο μυαλό μου μέχρι εκείνη τη στιγμή και έχει μείνει μόνο η επικοινωνία με το σώμα μου, αργότερα και με τις λειτουργίες μου. Αυτό είναι καθαρισμός. Αυτός είναι μετά από μία ώρα ξαφνικά είσαι ξεκούραστος γιατί έχει ξεκουραστεί ο εγκέφαλος. Έχουν φύγει οτιδήποτε προβλήματα υπήρχαν ή προβληματισμοί ή σκέψεις και ξανασκέψεις από πίσω, έχει συγκεντρωθεί σε πάρα πολύ απλά πράγματα και έχει καθαρίσει ο εγκέφαλος. Αυτό είναι μια ομορφιά, μια ξεκούραση, η οποία είναι ένας λόγος να συνεχίσεις να το κάνεις. Ναι, ναι. Υπάρχουν πολλοί άλλοι λόγοι, αλλά τώρα σου απάντησα σε αυτόν. Ναι. Μα το θυμάμαι αυτό. Ερχόμουν στεναχωρεμένη, γιατί εκείνη την περίοδο είχα κάποια προβλήματα και έφευγα χαρούμενη. Ήταν απίστευτο, πραγματικά. Ναι. Εσύ έχεις και ικανότητα, βέβαια. Εύκολη να το κάνεις αυτό. Ευχαριστώ. Είμαι τιμά ιδιαίτερα που το λες εσύ αυτό. Ευχαριστώ. Και τώρα εγώ δεν έχω τόξο. Έκανα τα δύο μαθήματα, έτσι. Και πες ότι θέλω να πάω να αγοράσω τόξο που προφανώς σε σένα θα έρθω να αγοράσω τόξο. Έχεις και το μαγαζί, να πούμε και για το μαγαζί σου. Ναι, έχω την Τόξο Sport. Τόξο Sport, οκ. Αυτό έχει στο σελίδα, μπορεί να παραγγείλει κανείς από εκεί. Βεβαίως, είναι ιντερνετικό μαγαζί. Toxosport.gr. Ωραία, θα βάλουμε και τα link εδώ από κάτω. Ναι. Και αν θέλει κανείς να σε επισκεφτεί, είσαι εκεί, υπάρχει και το φυσικό μαγαζί. Υπάρχει και φυσικό μαγαζί που είναι στο Στοργής 2. Συνάνω Γλυφάδα. Στην Γλυφάδα, ωραία. Και πώς εγώ διαλέγω ένα τόξο, πώς θα διάλεγε κάποιος ένα τόξο? Θα άρχισε να το διαλέξουμε εμείς για σένα, όχι με την έννοια ότι θα διαλέξουμε τι τόξο θα πάρεις, αλλά τα τόξα έχουν μεγέθη. Υπάρχει πιο μεγάλο, πιο μικρό, ανάλογα με το άνοιγμα του τοξότη, που αυτό είναι αντίστοιχο περίπου του ύψους του, χρειάζεται ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο τόξο, σαν ιδανικό. Όλα τα τόξα μπορεί να ρίξει κανείς, αν είναι Ολυμπιακό, αλλά ιδανικά υπάρχει ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο. Και υπάρχουν και οι δυνάμεις, μεγαλύτερες και μικρότερες δυνάμεις. Ένα τόξο το οποίο μπορεί να είναι εύκολο, πολύ εύκολο, πάρα πολύ εύκολο, ή δύσκολο, πολύ δύσκολο ή πάρα πολύ δύσκολο. Και πρέπει να πάρει κανείς τη σωστή δύναμη για αυτή τη στιγμή. Γιατί το σώμα μας, καθώς το δουλεύουμε, αυξάνει δύναμη, αυξάνει αντοχή. Καθώς το αφήνουμε, μειώνεται. Και αν δεν έχουμε ξανακάνει ποτέ, δεν το έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει ποτέ σε συγκεκριμένη δραστηριότητα, είναι σε κάποιο επίπεδο δύναμης, το οποίο δεν είναι υψηλό. Οπότε θα πρέπει να ξεκινήσουμε με ένα τόξο το οποίο να είναι χαμηλής δύναμης, δύναμη που μπορεί να το ελέγξουμε, να την ελέγξουμε εμείς εύκολα και μάλιστα υπομέγιστης δύναμης. Γιατί η τοξοβολία είναι άθλημα ακρίβειας. Δεν είναι άθλημα μέγιστης δύναμης, είναι άθλημα ακρίβειας. Και να σου δώσω ένα παράδειγμα. Όλοι μπορούμε να σηκώσουμε 5 κιλά με το χέρι μας. Και 2 και 1 και μισό. Άμα σου δώσω ένα στυλό μισό κιλό, μπορείς να κάνεις καλλιγραφικά γράμματα. Δεν μπορείς. Σωστά. Το ίδιο είναι και το τόξο. Όλοι έχουμε τη δυνατότητα, βάζοντας όλη μας τη δύναμη, να ανοίξουμε το παγκόσμιο πρωταθλητή το τόξο. Από την πρώτη μέρα. Ναι. Ή σχεδόν όλοι. Δεν μπορούμε όμως να μάθουμε τοξοβολία και δεν μπορούμε να κάνουμε τοξοβολία. Δεν μπορούμε να είμαστε έτσι
και να περιμένουμε να πετυχαίνουμε τον ήχη μου στα 18 μέτρα συνέχεια. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα, ξεκινάμε με ένα τόξο χαμηλής δύναμης, τόση που μπορεί να την ελέγξουμε σωστά, που αυτό θα το διαλέξουμε εμείς. Δεν νομίζω ότι είναι της πρώτης μέρας να πούμε τόσο προχωρημένα πράγματα. Ωραία, οπότε θα βάλουμε τα link όλα κάτω από το βίντεο και όποιος θέλει μπορεί να σε συναντήσει, να σε βρει, να επικοινωνήσει μαζί σου και να ξεκινήσει αν θέλει και τοξοβολία. Καταπληκτικό. Ναι. Αν θέλει να ξεκινήσει και τοξοβολία φυσικά στην σχολή μας, υπάρχει η Ακαδημία Τοξοβολίας που είναι και αυτή η Ιστορκής 2 και που έχουμε και μάλιστα σελίδα στο Facebook που μπορεί να μας βρουν Ακαδημία Τοξοβολίας. Και θα ήταν πάρα πολύ όμορφο και μεγάλη μας χαρά να γίνει αυτό. Πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ, Νίκο, που σε είχαμε εδώ και ναι, ελπίζω να κάνουμε και άλλα βίντεο μαζί. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Θέλω να ξεκινήσω να έρχομαι εκεί και να βγάζουμε βιντεάκια και εκεί. Με μεγάλη χαρά. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Τα λέμε.